Σήμερα εδώ στην πινακοθήκη μας στην Τήλισσο θα γίνει η πρώτη ουσιαστικά ανοιχτή συζήτηση με θέμα το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη που εκπονείται για όλο το Δήμο Μαδροπιζίου. Μια μελέτη που ουσιαστικά έχει στόχο να βάλει τις αναπτυξιακές βάσεις σε σχέση με το μέλλον του τόπου, να διορθώσει ενδεχομένως κάποιες ή να εξομαλύνει κάποια ζητήματα που ερχόταν από τα εγκεκριμένα είδη ΣΟΑΠ αλλά και το εκπώνηση του ΠΟΣΟΥ, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για μια ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη για όλο το Δήμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της περιοχής, δηλαδή ποια είναι τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή, με ποιο τρόπο υπάρχει η καλύτερη δυνατή προοπτική για την οικιστική ανάπτυξη, για την τουριστική ανάπτυξη, για τον πρωτογενή τομέα, για όλους τους τομείς παραγωγικούς. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Μαλεμπιζίου είναι μια περιοχή που φιλοξενεί σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, από την ήπια αγροτουριστική ενδεχομένως δραστηριότητα μέχρι τη βαριά βιομηχανία. Φιλοξενούμε πλέον και την ενεργειακή διασύνδεση, τις οπλούσεις εγκαταστάσεις, τα αλληνοπεράματα, ξενοδοχειακές μονάδες πάρα πολύ σημαντικές, και όλο αυτό θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο που όχι μόνο δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά ενδεχομένως θα δίνει και μια νέα δυναμική για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη για τον τόπο. Για τα η συντονίστρια της ομάδας μελέτης. Μας πείτε μερικά βασικά σημεία της μελέτης. Ναι, η μελέτη είναι ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα, γιατί θα πρέπει να τα ακούσετε μέσα. Στην ουσία έχει μία φάση, λόγω ακριβώς των ειδικών συνθήκων που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαδροπιζίου. Παράλληλα με την χωροταξική πολεοδομική μελέτη και την χωροθέτηση και τακτοποίηση των χρήσεων γης, υπάρχει μια επόμενη μελέτη πολύ σημαντική για τη μείωση της πολεμικής διακινδύνευσης. Ο συνάδελφος και συνεργάτης, ο Βασίλης Τσακίρης από τη ΣΥΜΑΝ, έχει την επίβλεψη και το συντονισμό των υδραυλικών μελετών. Και κινούμαστε παράλληλα με ένα πολύ στενό fast track, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα, η υλοποίηση εντός 12 μήνων. Ευχαριστώ πολύ. Η παράδοση των μελετών εννοείται, έτσι. Η παράδοση των μελετών. Είναι ο μελετικός χρόνος αυτός. Μετά υπάρχει ένα διάστημα διαβούλευσης διμήνου επάνω στις ΒΕΙ και στην κύρια μελέτη πολιτικού σχεδιασμού. Και στη συνέχεια υπάρχει διαδικασία θεσμοθέτηση, η οποία είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας για να βγει το προεδρικό διάταγμα. Αυτή, επειδή εκεί κολλάει πάντα η διαδικασία των πολεοδομικών, τη θεσμοθέτηση, είναι και εκεί fast track. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γίνει. Ακόμη δεν έχει φτάσει κανένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα έπουσο έχουν μια προτεραιότητα και ειδικά όταν αφορούν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω και παρελθούσης άσχημης κατάστασης και θανάτων, δυστυχώς. Οπότε θεωρώ ότι θα προτεραιοποιηθεί και θα είναι από τα πρώτα που θα θεσμοποιηθεί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε,